Μετά το ισοπαλό ενέδιδα με γενικότερα αντιδράσεις και διαμαρτυρίες για τον τρόπο που διατίθεται σήμερα ο κ. Τζίλος. Ναι, δυστυχώς είμαστε για μια ακόμη φορά στο ίδιο έργο θεατές. Έχουν κουραστεί και οι φιλαθλοί μας και εμείς και η ομάδα μας να αντιμετωπίζουμε το ίδιο έργο κάθε Κυριακή. Θέλουμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι σήμερα διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο και το έχουν διαλύσει και το έχουν διασύρει στην Ευρώπη, από τον κύριο Γραμμένο που παίζει τον πρόεδρο της ΕΠΟ, αυτούς που διοικούν το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, τον κύριο Θόδωρο Θεοδωρίδη που είναι ασπίδα αυτών των ανθρώπων που κάνουν ό,τι κάνουν στην Ελλάδα, να μας απαντήσουν αν νομίζουν ότι θα συνεχιστεί έτσι αυτή η ιστορία. Αν έχουν καταλάβει πώς, σε ποιο σημείο βρίσκεται ο κόσμος του Ολυμπιακού και ποια είναι η αγανάκτησή του, και επίσης να μας πούν ομάδες όπως αυτή που είδαμε σήμερα εδώ της Ξάνθης, να μας πούν σε ποιον ανήκει μετοχικά και να μας πούν με ποιον έχει μιλήσει ο κύριος Τζίλος το τελευταίο 48ωρο. Θα μας τα απαντήσουν όλα αυτά για να καταλάβει και ο κόσμος και να εξηγήσει όλες τις συμπεριφορές στο ποδόσφαιρο. Όταν μας τα απαντήσουν όλα αυτά, τότε και εμείς θα ξαναπαίξουμε. Γιατί εδώ πέρα δεν έχει κανένα νόημα πια να παίζουμε με αυτούς τους όρους και με τις σημαδεμένες τράπουλες. Υπάρχουν κάποιες φάσεις πάνω στις οποίες επικεντρώνονται τις διαμαρτυρίες σας. Στο πρώτο ημίχρονο υπάρχει ένα διπλό πέναλτι στον Ρωσίδη και στον Σισε, το οποίο δεν δίνεται. Στο οποίο ο διαιτητής δικαιολογήθηκε ότι δεν το είχε δει. Στο δεύτερο ημίχρονο μια κόκκινη κάρτα που ο διαιτητής λέει ότι δεν την είδε ο ίδιος, αλλά κάποιος την είπε. Ας μας πει ποιος την είπε.